Γεια σας και χαρά σας. Καλώς ήρθατε. Ή μάλλον καλώς πατήσατε την έναρξη των πλουμιστών παραμυθιών. Είμαι η Ευαγγελία και είναι μαζί μου ο Ερίκος. Και μαζί θα σας πούμε ιστορίες από τη Μινωική Κρήτη. Θα ταξιδέψουμε μαζί πίσω στα χρόνια τα παλιά μέχρι την αρχαιότητα. Εδώ, στο νησί μας, στην Κρήτη, που υπήρχε ένας πολιτισμός σπουδαίος, μινωικός. Οι ιστορίες όμως που θα πω βρίσκονται σε βιβλία, θα τις διαβάσω. Όχι, δεν έχω βιβλία μαζί μου. Μήπως θα τις σκεφτώ, θα τις βγάλω από το μυαλό μου, όχι. Οι ιστορίες αυτές έχουν ταξιδέψει από τα χρόνια τα παλιά και έχουν φτάσει στις μέρες μας και βρίσκονται, ξέρετε που, χέρια ψηλά και πιάστε όλοι την κοιλιά σας. Εδώ είναι οι ιστορίες μέσα στην κοιλιά μου, θα σας τις πω και αν σας αρέσουνε, κάντε χώρο στη δικιά σας την κοιλιά να τις βάλετε μέσα, γιατί οι καλές ιστορίες μας θρέφουν. Όμως, ο παππούς και η γιαγιά, στα χρόνια τα κοντινά, έλεγαν ένα μικρό ποιηματάκι για την αρχή των παραμυθιών. Παραμύθι μύθαρος και κοιλιά μου πίθαρος, γιατί έχει μέσα μεγάλες ιστορίες και έχω φέρει κι εγώ μαζί μου μεγάλα πιθάρια που έχουν μέσα τις μεγάλες ιστορίες. Ορίστε, 1, 2. Έλεγαν ακόμα παραμύθι μυθαράκι και κοιλιά μου πιθαράκι, γιατί υπάρχουν και μικρές ιστορίες μέσα στην κοιλιά μου, μέσα στο πιθαράκι, να το μικρό. Και τώρα να αρχίσουν οι ιστορίες μας, να ανακατέψω την κοιλιά μου, να ανακατέψω τα πιθάρια μου και να ψάξω να βρω την πρώτη ιστορία που να λέει για τους θεούς. Ας ξεκινήσουμε από τους θεούς και τις θεές. Θέλω μία ιστορία για τους θεούς και τις θεές στα μινωικά τα χρόνια. Αυτό θα ψάξω να βρω. Για να δούμε, θα είμαι τυχερή. Κλείνω τα μάτια και ανακατεύω. Άμα ήσασταν εδώ μαζί μου, θα ερχόταν ένας να ανακατέψει μαζί με μένα για να διαλέξει την ιστορία. Πολλές υπάρχουν εδώ μέσα και καμιά φορά μπερδεύονται. Θα ανακατέψω όμως εγώ τώρα. Λοιπόν, τρίψτε κι εσείς την κοιλιά σας, κλείστε τα μάτια να δούμε ποια ιστορία θα πιάσω. Αυτή λοιπόν. Για να δω, θα είμαι τυχερή. Δεν το πιστεύω, με την πρώτη. Η γέννηση του Δία στην Κρήτη. Είναι η ιστορία. Η ιστορία που θέλω. Τέλεια. Μου αρέσει αυτή η ιστορία, από τις αγαπημένες μου. Αχ, η γέννηση του Δία στην Κρήτη. Και πώς αρχίζει, βρε παιδιά. Μισό λεπτό να ζητήσω τη βοήθεια του μουσικού, γιατί μπερδεύομαι. Τη θυμήθηκα την αρχή. Ήτανε στην άκρη-άκρη της κοιλίτσας μου, γι' αυτό τώρα θα την πω. Ήτανε μια φορά και έναν καιρό στα χρόνια τα παλιά. Ήτανε και δεν ήτανε. Ήτανε, λέγανε οι αρχαίοι. Και ορκιζόντουσαν πως είναι αλήθεια. Όχι παραμύθι, μύθο. Δηλαδή, ιστορία ιερή, αληθινή. Ήτανε λοιπόν τα χρόνια που αχυνούσε ο χρόνος. Χρόνος. Χρόνος το όνομα του βασιλιά, που ήταν ψηλά στον ουρανό από κάτω και καθόταν στο θρόνο του. Αφέντης άρχοντας μεγάλος. Καθόταν στο θρόνο του και διαφέντευε όλο τον κόσμο. Ο Κρόνος, ο μεγάλος θεός. Ήταν δίπλα του
και η γυναίκα του, η βασίλισσα, η θεά, η μεγάλη, η Ιρέα. Ο Κρόνος και η Ιρέα, αγαπημένο ανδρόγυνο, περνούσαν όμορφα. Όμως, είχανε μια στενοχώρια μεγάλη. Δεν είχανε παιδιά. Περνούσε ο καιρός και η Ιρέα ήθελε να γίνει μαμά. Μια μέρα ένιωσε την κοιλιά της να αρχίζει να μεγαλώνει. Έμεινε έγκυος και η κοιλιά της μεγάλωνε. Θα γεννούσε ένα παιδάκι και ο Κρόνος θα γινόταν μπαμπάς και αυτή θα γινόταν μαμά. Μα πόσο χαρούμενη είναι! Ανυπομονούσανε να έρθει η στιγμή η μεγάλη. Όμως, μια μέρα, εκεί που ο Κρόνος καθόταν στο θρόνο του και με σηκωμένο το δάχτυλο όριζε να γίνουνε τα πράγματα σωστά, φυσά ένα αεράκι, ελαφρύ. Και έρχεται ο αέρας και μια φωνή μαζί του και ψιθυρίζει στο αυτί του Κρόνου, εκεί που καθότανε στο θρόνο, του λέει: «Ο Κρόνος δεν ακούει καλά και ξαναστήνει το αυτί του, σφίγγει τις γροθιές του». «Τι?» Και τρίτη φορά ο Κρόνος ρωτάει: «Τι?» Τώρα σφίγγει τα δόντια, βγάζει φωνή μεγάλη, σηκώνεται ψηλά: «Ε, όχι, αυτό δεν θα γίνει ποτέ!» Φωνάζει ο Κρόνος. Τι άκουσε? Του είπε το αεράκι η φωνή στο αυτί του ότι το μωρό που θα γεννήσει η Ρέα θα του πάρει το θρόνο. Το δικό του το θρόνο του μεγάλου Θεού, όχι, αυτός ο θρόνος είναι μόνο δικός του. Κανένας δεν θα του το πάρει, αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Φωνάζει ο Κρόνος και τρίζει τα δόντια και σφίγγει τις γροθιές. Σκέφτεται ο Κρόνος. Σχέδιο. Κακό. Τι να κάνει? Και βάζει στο μυαλό του μια ιδέα. Έρχεται η ώρα η Ρέα να πιάσει την κοιλιά της και να αρχίσει να σπρώχνει. Είναι ετοιμόγενη, πάει στην κάμαρά της, την πιάνουνε οι πόνοι και σπρώχνει, σπρώχνει και εσείς σπρώξτε και βγάζει το πρώτο το μωράκι, το παίρνει η αγκαλίτσα. Είναι ένα κορίτσι. Μα τι όμορφο που είναι! Το τυλίγει να μην κρυώσει με πανιά με φασκιά και το πάει γρήγορα στον άντρα της, τον Κρόνο, να το δείξει. Είχε ένα χαμόγελο απ' άκρη σ' άκρη. «Κοίτα, Κρόνε, κοίτα το παιδί μας, κοίτα όμορφο που είναι!» Και ο Κρόνος? Τι κάνει ο Κρόνος, λέτε? Κοιτάει το μωρό. Το χαϊδεύει, όχι. Το πιάνει και το σηκώνει ψηλά, φασκιωμένο είναι. Της Ρέας δεν της αρέσει αυτό. Αρχίζει και φοβάται. Τι θα το κάνει το μωρό, θα το πετάξει? Να το χτυπήσει? Μα τι κάνεις, άντρα μου, λέει. Ο Κρόνος δεν μιλάει, σηκώνει το παιδί ψηλά, ανοίγει το στόμα του και... το καταπίνει. Αμάσιτο. Και κατέβηκε το μωρό χωρίς να το μασίσει και πήγε στο στομάχι του. Μόλις το είδε η Ρέα, έβγαλε φωνή μεγάλη. «Τι έκανες?» Δεν το πίστευε. Έφαγε το μωρό της, το νεογέννητο μωράκι. Άρχισε να κλαίει, άρχισε να φωνάζει. Ο Κρόνος σκούπισε τα μουσια του, έτριψε το στομάχι του και γέλασε. «Μη στεναχωριέσαι, μωρέ γυναίκα, άλλο παιδί θα κάνουμε!» Η Ρέα, μέχρι να τ' ακούσει, πήγε μέσα στην καμαρά της και άρχισε να κλαίει απαρηγόρητη. Και ο καιρός περνούσε και ξανά μείνε έγκυος η Ρέα.
ξαναμεγάλωσε η κοιλιά της. Έκανε το μωράκι, το έβαλε στα πανιά, στα φασκιά. Πήγε να το δείξει στον άντρα της. «Μη του κάνεις κακό, σε παρακαλώ, κοίτα το όμορφο που είναι, είναι αγόρι». «Αγόρι, για να το δω». Και ξανά το ίδιο, το σήκωσε ψηλά, άνοιξε το στόμα του και το κατάπιε πάλι. «Όχι», φώναζε η Ρέα, «όχι πάλι». «Μη στεναχωριέσαι, γυναίκα, νόστιμο ήταν αυτό, θα κάνω με άλλο». Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε παιδιά, πέντε μωρά έφαγε ο Κρόνος. Και η Ρέα κάθε φορά ήλπιζε πως αυτή τη φορά ο Κρόνος θα λυπηθεί και δεν θα της φάει το παιδί της. Κατάλαβε η Ρέα πως λύση δεν υπήρχε. Όσα παιδιά έκανε ο Κρόνος θα τα έτρωγε. Σκέφτεται λοιπόν η Ρέα, στην κάμαρά της ξανά είναι έγκυος. Για έκτη φορά η κοιλιά της έχει μεγαλώσει. Σκέφτεται η Ρέα και λέει αποφασισμένη, τώρα θα βρω λύση. Δεν μπορώ να τον αφήσω να μου τρώει τα παιδιά, θα φύγω. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Θα ψάξω να βρω κάπου να πάω, να γεννήσω, να προστατέψω το παιδί μου. Και κοιτάει η Ρέα, η μεγάλη η θεά, κάτω τον κόσμο, βλέπει. Παιδιάδες, βλέπει θάλασσες, βλέπει σε εκείνο το νησί. Μακριά είναι. Ο Κρόνος δεν θα το βρει. Και κατεβαίνει η Ρέα, κατεβαίνει από τον ουρανό και έρχεται στο νησί το δικό μας, στην Κρήτη. Και έρχεται η Ρέα στην Κρήτη και αρχίζει και περπατάει γύρω-γύρω να βρει μια σπηλιά. Σε αυτήν τη σπηλιά θα μπει μέσα. Και θα κρυφτεί. Θα σύρει και το βράχο. Όχι, δεν μπορεί, γιατί την πιάσανε οι πόνοι. Είναι η ώρα να γεννήσει, να κάνει ησυχία, να μην καταλάβει ο Κρόνος. Και αρχίζει η Ρέα και σπρώχνει. Βοήθεια, φωνάζει κάποιος να τη βοηθήσει. Και έρχονται δύο νύμφες. Δύο κοπέλες όμορφες, σαν τα κρύα τα νερά. Η Αμάλθια και η Μέλισσα. Τις πιάνουνε τα χέρια και τις δίνουνε κουράγιο. «Σπρώξε Ρέα, σπρώξε κυρία, σπρώχνει, σπρώξτε κι εσείς και σπρώχνει, σπρώχνει». Και βγάζει το μωράκι. «Μα αυτό είναι πιο όμορφο απ' όλα. Κοιτάξτε το όμορφο. Είναι αγόρι. Κυρία κλαίει και το χαϊδεύει. Και το πιάνει στην αγκαλιά της να τον ανουρίσει. Αυτό το μωράκι θα ζήσει. Θα μεγαλώσει και θα αντριωθεί και θα πάρει εκδίκηση για τα αδέρφια του. Θα διώξει από τον θρόνο τον κακό πατέρα που τρώει τα παιδιά του. Σκύβει η Ρέα και φυλάει το γιο της. Όμως, νεογέννητο είναι μωράκι. Αρχίζει και κλαίει. «Όχι, όχι, 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 σώπα, 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 σώπα». Κλαίει το μωρό, κλαίει δυνατά. Κυρία, σκέφτεται, το κλάμα θα το ακούσει ο Κρόνος και θα κατέβει κάτω να της φάει και αυτό το παιδί. Φωνάζει βοήθεια. Γρήγορα, τους κουρίτες. «Κουρίτες, ελάτε!» Και έρχονται οι δαίμονες, οι πολεμιστές της Κρήτης. Δίνει η Ρέα το μωρό στις νύμφες και οι κουρίτες με τα κύμβαλα τις ασπίδες τους αρχίζουν και χτυπάνε δυνατά και με τα πόδια τους πατάνε τη γη στη γη. Σύεται και χορεύουνε χορούς πολεμικούς και κάνουνε φασαρία μεγάλη και το μωρό δεν ακούγεται. Και πάζουνε το κλάμα του. Η Ρέα γρήγορα αποχαιρετά τις νύμφες. «Θα ξανάρθω», δίνει υπόσχεση και ανεβαίνει πάνω στον άντρα της να κρύψει αυτό που έκανε με έξυπνο τρόπο. Τι κάνει? Πιάνει μία πέτρα μεγάλη και τη βάζει στην κοιλιά της από κάτω από τα ρούχα.
φαίνεται η πέτρα ότι είναι η κοιλιά της που έχει μέσα το μωρό. Ψέματα όμως, η πέτρα είναι. Πάει πάνω, εκεί πέρα στο θρόνο του άντρα της, του Κρόνου. Κρατάει την πέτρα, κάνει στα ψέματα ότι την πιάσανε η πόνη. Πάει στην κάμαρά της, κάνει στα ψέματα ότι φωνάζει και γεννάει. Και βγάζει την πέτρα, την τυλίγει με τα πανιά τα φασκιά και την πάει στον Κρόνο, τάχα μου, ψέματα πάλι, ότι είναι το μωρό. «Μη το φας αυτό το μωράκι, Κρόνε, λυπήσου το!» Ο Κρόνος, γρήγορα, χωρίς να χάνει καιρό, «Σιγά μη το λυπηθώ, για να δω νόστιμο είναι!» «Αυτό το μωρό μου έκατσε βαρύ», λέει ο Κρόνος και προσπαθεί να καταπιεί. Όμως, αυτό δεν είναι μωρό, αυτό είναι πέτρα και του κάτσε. Και κατεβαίνει η πέτρα σιγά σιγά κάτω και ο Κρόνος αρχίζει να πονάει. Μωρέ, τι μωρό ήταν αυτό, δεν αισθάνομαι καλά. Αρχίζει ο Κρόνος να ανακατεύεται, πιάνει το στομάχι του, προσπαθεί να συνέλθει, όμως του έρχεται μια αναγούλα. Ένας εμετός πάει να βγει και ανοίγει ο Κρόνος το στόμα του και... κάνει εμετό και βγάζει από μέσα από το στομάχι του τα μωρά, που τώρα μωρά δεν είναι. Έχουν μεγαλώσει μέσα στο στομάχι του και έχουν γίνει σωστοί άντρες και σωστές γυναίκες. 2 αγόρια και 3 κορίτσια. Βλέπει ο Κρόνος τα παιδιά του, μεγαλωμένα, δυνατά, καταλαβαίνει ότι πρέπει να τα διώξει γρήγορα, αλλιώς θα του πάρουνε το θρόνο. «Φύγετε! Μη σας βλέπω μπροστά μου! Φύγετε!» Τους φωνάζει και αυτά φεύγουνε. Η Ρέα, η μάνα τους, τους λέει: «Πηγαίνετε να βρείτε τον αδερφό σας. Μη πείτε σε κανέναν που βρίσκεται. Εκεί», και δείχνει η Ρέα τη σπηλιά. Τη σπηλιά στην Κρήτη. «Είναι ο έκτος αδερφός σας. Δίας το όνομά του». Κατεβαίνουνε τα 5 αδέρφια να βρούνε τον 6ο αδερφό. Φτάνουνε στη σπηλιά, κάνουνε να μπουνε μέσα και εκείνη την ώρα έβγαινε ο Δίας. Μεγαλωμένος κι αυτός, τόσο όμορφος, τόσο δυνατός και τόσο θαραλέος. Βγαίνει ο Δίας, βλέπει τα αδέρφια του, καταλαβαίνει πως είναι αυτά τα αδέρφια του. Ανοίγει την αγκαλιά του και αρχίζουνε και κλαίνε και γελάνε μαζί. Βρεθήκανε, σωθήκανε όμως, ο πατέρας τους ακόμα διαφεντεύει ψηλά στο θρόνο των θεών. Τι να κάνουνε αυτοί? Πώς θα ζήσουνε? Μέσα στη σπηλιά να μείνουνε για πάντα? Δεν γίνεται. «Εγώ θα σας πω, παιδιά μου», λέει η Ρέα. «Πρέπει κάποιος να πάει στα πέρατα του κόσμου. Εσύ, Δία, εσύ που δεν φοβάσαι κανέναν, πήγαινε γέ μου στα πέρατα του κόσμου, στον Τάρταρο, μέσα στα έγκατα της γης, να ελευθερώσεις τα θεριά τους κύκλοπες με το ένα μάτι και τους 100 χειρές με τα 100 χέρια και τα 50 κεφάλια. Αυτά τα θεριά θα σε βοηθήσουν να πάρεις εκδίκηση από τον Κρόνο». Και πάει ο Δίας, χωρίς να φοβηθεί. Και περνάει δυσκολίες μεγάλες και φτάνει στα πέρατα του κόσμου, στα έγκατα της γης. Ελευθερώνει τους κύκλοπες. Βγαίνουνε οι 100 χειρές απάνω και κρατάνε στα χέρια τους ένα μεγάλο δώρο για το Δία. Να του πούνε ευχαριστώ. Βλέπει ο Δίας το δώρο
που μοιάζει με φωτιά. Λάμπει σαν τον ήλιο, το πιάνει στο χέρι του και έχει μπροστά του το όπλο το μεγάλο, τον κεραυνό. Με αυτόν θα πολεμήσει τον πατέρα του τον Κρόνο. Με αυτόν θα νικήσει και θα πάρει τον θρόνο. Και ξεκινάει ο Δίας μπροστά. Και από πίσω οι κύκλοπες και οι εκατόνχυρες. Και τα αδέρφια του δίπλα. Κρατάει τον κεραυνό και αρχίζει και ανεβαίνει. Ο Κρόνος στο θρόνο του χαζός δεν είναι. Ξέρει ότι θα δεχτεί επίθεση. Βγαίνει να δει και βλέπει τους κύκλοπες να έρχονται. Βλέπει τους... Ποιος είναι αυτός μπροστά? Δεν τον ξέρει. Και έχει όπλο. Φωνάζει βοήθεια ο Κρόνος. Καταλαβαίνει ότι θα χάσει το θρόνο του. «Ε, αδέρφια, ελάτε, γίγαντες, τιτάνες!» Και έρχονται οι τιτάνες, τα αδέρφια του. Από τη μια μεριά οι τιτάνες, από την άλλη οι κύκλοπες. Οι εκατόνχυρες, ο Δίας και ο Κρόνος αρχίζουν να πολεμάνε και αρχίζει πόλεμος μεγάλος, φοβερός, που κράτησε πολλά και πολλά χρόνια. Η τιτανομαχία. Αυτό όμως είναι μια άλλη ιστορία. Ποιος νίκησε στην τιτανομαχία, ο Κρόνος ή ο Δίας? Ποιος είχε το όπλο το φοβερό? Ο Δίας κρατούσε τον κεραυνό και με αυτόν κατάφερε να πάρει το θρόνο του Κρόνου. Έμεινε ο Δίας ψηλά? Όχι. Κατέβηκε πιο κάτω, κοντά στους ανθρώπους. Και άρχισε η βασιλεία του καινούριου θεού, του Δία, που ποτέ δεν ξέχασε ο Δίας την Κρήτη και τη σπηλιά που τον επροστάτεψε και τον εμεγάλωσε μέσα με το γάλα της αμάλθειας και το μέλι της μέλισσας, οι νύμφες που τον έθρεφαν. Ποτέ δεν ξέχασε ο Δίας την Κρήτη και πάρα πολλές φορές την επισκέφθηκε. Έζησε πολλές περιπέτειες ο Δίας. Το αγάπησε το νησί, όμως αυτές είναι άλλες ιστορίες. Η ιστορία μας τελείωσε. Η πρώτη. Η γέννηση του Δία στην Κρήτη. Έχω όμως και άλλα πιθάρια και άλλες ιστορίες. Να πάω να ανακατέψω το δεύτερο πιθάρι μου. Το άλλο, το μεγάλο. Τώρα θέλω να βρω μία ιστορία για τους ανθρώπους, όχι για τους θεούς και τις θεές, να λέει για τους Μινωίτες. Μία ιστορία για Μινωίτες και Μινωίτισες. Ανεκατεύω και κλείστε κι εσείς τα μάτια, να ανεκατέψετε την κοιλιά σας. Αυτή θέλω να πω, για να δω. Οπ. Είμαι Λοιπόν... Όχι, παιδιά, συγγνώμη. Αυτή δεν είναι η ιστορία για Μινωίτες, είναι η ιστορία για ποντικούς και ψήρες. Ξανά, συγγνώμη. Περιμένετε. Λοιπόν, αυτή νομίζω... Οπ. Για να δω. Ελπίζω να διάλεξα... Ακούσετε καλά. Πώς ο Μίνωας έγινε βασιλιάς στην Γνωσό. Είναι η σωστή ιστορία. Αυτή θα πω. Εκείνα τα χρόνια τα παλιά, που υπήρχε ο Θεός και οι θεές, πολλές θεές και άλλες, θεές της φύσης, της βλάστησης, οι μεγάλες θεές στην Μινωική Κρήτη. Υπήρχε και ο Δίας που είπαμε την ιστορία του. Οι άνθρωποι κάτω στην Κρήτη, στον κόσμο, στα χωριά και στις πόλεις, στα βουνά και στις πεδιάδες,
δεν είχαν δικό τους αρχηγό, δεν είχαν βασιλιά δικό τους. Αρχίσανε οι Μινωίτες και οι Μινωίτισες να μαλώνουν και να λένε «Και εμείς πρέπει να βγάλουμε ένα βασιλιά. Ποιος θα είναι βασιλιάς?» Έλεγε ο ένας «Εγώ θα είμαι ο βασιλιάς, γιατί είμαι ο πιο πλούσιος». Έλεγε ο άλλος «Εγώ θα είμαι βασιλιάς, γιατί είμαι ο πιο ηλικιωμένος». Ήτανε και τρία αδέρφια. Ο μεγάλος, όμορφος πολύ. «Εγώ θα γίνω βασιλιάς. Αυτό το παλάτι είναι τόσο όμορφο όσο και μένα. Το παλάτι της γνωσού. Σε αυτό το παλάτι μου αξίζει εμένα να κάθομαι στο θρόνο». «Και γιατί να είσαι εσύ ο βασιλιάς?» λέει ο αδερφός του, ο Μεσακός. «Εγώ να γίνω βασιλιάς σε αυτό το παλάτι στην γνωσό. Αυτό το παλάτι είναι τόσο έξυπνα κατασκευασμένο. Εγώ είμαι πιο έξυπνος. Να γίνω εγώ ο βασιλιάς». «Και γιατί να γίνετε εσείς οι βασιλιάδες?» «Αυτό το παλάτι έχει μέσα μεγάλες σοφίες». «Εγώ να γίνω βασιλιάς», λέει ο μικρός ο αδερφός. «Μίνωας το όνομά του. Εγώ να γίνω βασιλιάς που είμαι ο πιο σοφός». Αρχίσανε τα αδέρφια να μαλώνουνε, αρχίσανε να φωνάζουνε, αρχίσανε να πιάνονται στα χέρια. «Όχι, σταματήστε σας λέω!» φωνάζει από ψηλά ο Δίας, ο Θεός. «Μη μαλώνετε, Μινωίτες! Εμείς, οι θεοί, θα σας επούμε ποιος θα γίνει βασιλιάς στην γνωσό». Σηκώνουνε τα αδέρφια το κεφάλι τους, σηκώνουνε όλοι οι Μινωίτες και βλέπουνε το Δία να φωνάζει και να λέει «Ακούσετε καλά! Κάμετε προσευχή μεγάλη! Και όποιος κάμει την πιο καλή προσευχή, σε αυτόν θα φανερώσουν οι θεοί σημάδι». Το σημάδι είναι ο ορισμός του βασιλιά. Όποιος πάρει το σημάδι το θεϊκό θα γίνει βασιλιά στην γνωσό. Πάνε οι Μινωίτες, πάνε και τα αδέρφια και αρχίζουν και προσεύχονται. Προσευχές μεγάλες και κάνουν θυσίες και κάνουν τελετουργίες και κάνουν χορούς και κάνουν τελετές. Πάει ο μεγάλος αδερφός σε ένα βουνό ψηλά, σηκώνει τα χέρια, λέει προσευχή μεγάλη. «Ω Θεοί και Θεές, ακούστε με! Κάνετε με εμένα βασιλιά στην γνώσο!» Ακούνε οι Θεοί, ακούνε οι Θεές. Κάτι έλειπε από την προσευχή αυτή. Πάει ο δεύτερος αδερφός, ο Μεσκιανός, πάει σε κάτι δάση με ποτάμια δίπλα. Σηκώνει τα χέρια ψηλά, λέει «Ω Θεοί και Θεές, ακούστε με, κάνετε εμένα βασιλιά!» Ακούνε οι Θεοί και οι Θεές. Κάτι λείπει και από αυτή την προσευχή. Πάει και ο μικρός, ο αδερφός ο Μίνωας. Πάει αυτός δίπλα στη θάλασσα, εκεί πέρα που ερχότανε το κύμα και έσκαγε στα πόδια του. Γονατίζει ο Μίνωας στον αφρό της θάλασσας. Χαϊδεύει τα κύματα, βγάζει γλυκιά φωνή και λέει «Ω Θεέ της θάλασσας Ποσειδώνα, άκουσε την προσευχή μου. Κάνε με βασιλιά στην γνωσό, φανέρωσέ μου το σημάδι και σου τάζω μεγάλο δώρο». Ακούει. Ακούει ο Θεός της θάλασσας, ο Ποσειδώνας, είναι αδερφός του Δία. Ακούει ο Θεός της θάλασσας, βγαίνει από τη θάλασσα πάνω στον αφρό των κυμάτων. Χαιρετά το Μίνωα και με την τρίαινα που κρατά στο χέρι του, ανοίγει τη θάλασσα στα δυο. Και μέσα από τα κύματα
προβάλλει το σημάδι το θεϊκό. Δύο κέρατα, άσπρα και μεγάλα. Οπ! Και μια μεγάλη κεφαλή. Τα βρύσια και οπλές. Και τρίχωμα άσπρο, γυαλιστερό και φωτεινό και μια ουρά μεγάλη και βγαίνει μέσα από τα κύματα ένα σταύρος. Όμορφος, μεγάλος και ιερός ο τάβρος του Ποσειδώνα, το θεϊκό σημάδι. Και έρχεται ο τάβρος και προσκυνάει το Μίνωα και του γλύφει τα πόδια και ο Μίνωας πιάνει τον τάβρο από τα κέρατα. Φωνάζει σε όλους. Μινοήτες και μινοήτησες, αδέρφια! Κοιτάξτε το θεϊκό σημάδι, ο τάβρος ο ιερός, ο άσπρος του Ποσειδώνα. Καταλαβαίνουν όλοι ότι αυτός θα είναι ο βασιλιάς στην Κνωσό. Παίρνει ο Μίνωας τον τάβρο και τον επάει στο παλάτι της Κνωσού. Κάθεται στο θρόνο του ο Μίνωας και ο τάβρος δίπλα του και τα αδέρφια του. Πήρανε απόφαση πως δεν τον ευανεί ο τόπος. Φύγανε να πάμε να κάνουν αλλού βασίλειο και έμεινε ο Μίνωας μόνος του στην Κνωσό. Κι ήτανε ο τάβρος δίπλα του, ο άσπρος ο ιερός. Και ερχόντουσαν οι μινοήτησες και οι μινοήτες να θαυμάσουνε τον τάβρο, τον μινοϊκό τάβρο. Βλέπανε τον τάβρο και του προσφέρανε ένα σωρό θυσίες και πράγματα, όμορφα λιχουδιές, προσφορές. Ήτανε ο Μίνωας περήφανος που είχε τέτοιο θεϊκό δώρο. Όμως, δεν ήτανε δικός του ο τάβρος. Ήταν σημάδι που έπρεπε να το επιστρέψει. Και είχε κάνει και τάξιμο στον Ποσειδώνα, είχε δώσει υπόσχεση, μεγάλη θυσία να κάνει. Την έκαμε? Όχι, τίποτα δεν έκανε. Αυτός πήρε τον τάβρο και κάθισε στο θρόνο και ξέχασε τον Θεό που τον βοήθησε. Άρχισε ο Μίνωας να σκέφτεται και να λέει, πρέπει κάτι να δώσω του Ποσειδώνα, αλλιώς. Ποιος τον φοβάται και ποιος τον αντιμετωπίζει στην οργή του. Κοιτάζει ο Μίνωας τον τάβρο. Να του δώσει τον τάβρο, τον άσπρο, τον μεγάλο, τον ιερό. Όχι, αυτός είναι δικός του, θα μείνει για πάντα στην Κρήτη. Πάει να τον εχώσει. Και λέει, να, εκείνον τον τάβρο, τον ταβράκο, το μικρό, φέρετε μου τον. Και του φέρνουνε οι υπηρέτες ένα τάβρο που είναι μισός από τον άλλον. Φέρετε μου και μια άσπρη μπογιά. Του φέρνουνε και άσπρη μπογιά και πιάνει ο Μίνωας και βάφει τον ταβράκο. Τον βάφει άσπρο να φαίνεται όπως τον άλλον, τον μεγάλο, τον ιερό. Και πάει μια μέρα στη θάλασσα και φωνάζει του Ποσειδώνα, Ποσειδώνα, σου έφερα το δώρο σου, ορίστε! Και βάζει μέσα στη θάλασσα τον ταβράκο να τον γυρίσει στον Ποσειδώνα. Και ο Ποσειδώνας ξεγελάστηκε, τον κοροϊδέψε ο Μίνωας. Όχι βέβαια. Ο μεγάλος θεός της θάλασσας κατάλαβε την κοροϊδία, σηκώθηκε απάνω φοβερός και τρομερός και φώναξε φωνή μεγάλη που λέει «Άτιμε! Μίνωα, αχάριστε! Δεν εκτίμησες τη βοήθεια που σου έκαμα και μεγάλη τιμωρία θα σε βρει!» Τι πάει ο Ποσειδώνας στην Τρίαινα και βγαίνει. Η τιμωρία, μια στάλα από τη θάλασσα. Και πάει η τιμωρία να βρει το Μίνωα, εκεί που κάθεται, στο θρόνο του. Φτάνει η τιμωρία
ο κακός ο λόγος του Ποσειδώνα και η οργή του και του Γκίζη, του Μίνωα, εδώ, στο μπράτσο του. Δίπλα όμως καθότανε και η γυναίκα του, η όμορφη βασίλισσα Πασιφάη. Και ήρθε η τιμωρία και τη άγγιξε και αυτινής, εδώ, στο μπράτσο. Και ένιωσε η Πασιφάη μια ανατριχύλα, ένα κρύο, μια δροσιά που την ετάραξε και σηκώθηκε απάνω η Πασιφάη γιατί ανατρίχιασε ολόκληρη. Η καρδιά της άρχισε να χτυπάει, να βγει έξω, να πάρει λίγο αέρα, να αδροσερέψει. Βγαίνει η Πασιφάη από το παλάτι της Κνωσού να κάνει τη βόλτα της στις αυλές. Και η τιμωρία του Ποσειδώνα, η οργή του, της έχει γκίξει. Εκεί πέρα που ήταν στην αυλή να πάρει τον αέρα της, γιατί δεν αισθανόταν καλά, βλέπει τον Ταύρο, τον άσπρο, τον μεγάλο, το ιερό του Ποσειδώνα, το σημάδι, τον ευλέπει και η καρδιά της αρχίζει και χτυπάει πιο δυνατά. Νιώθει πως αυτόν αγαπάει και θέλει να αγαπάει για πάντα, δεν θέλει να είναι άλλο η γυναίκα του Μίνωα. Μόνο τον Ταύρο θέλει να αγκαλιάζει, όμως δεν μπορεί, γιατί αυτός είναι θεριό και αυτή είναι γυναίκα. Άμα πάει, μπορεί να την εκουτουλήσει, να την επατήσει, όχι. Θα ζητήσει βοήθεια. Και πάει. Η Πασιφάη στον τεχνίτη, τον μέγα τεχνίτη της Κνωσού, το Δέδαλο, και του λέει στο αυτί, Δέδαλε, βοήθεια σου ζητώ. Θέλω να αγκαλιάσω τον Ταύρο και δεν μπορώ, να μου βρεις μια λύση. Ο Δέδαλος καταλαβαίνει πως αυτό δεν πρέπει να το μάθει ο Μίνωας και φτιάχνει στο εργαστήρι του με ξύλα ένα ψεύτικο ομοίωμα αγελάδας. Μια ψεύτικη αγελάδα που μοιάζει με ντουλάπα και είναι μέσα κούφια. Και έχει και ένα πορταλάκι και ανοίγει η πόρτα και λέει στην Πασιφάη, να μέσα σε αυτή την αγελάδα μπορείς να μπεις και με την αγελάδα μπορείς να αγκαλιάσεις τον Ταύρο. Και πάει η ψεύτικη αγελάδα δίπλα στον ιερό των άσπρων Ταύρο και αρχίζουν και κάνουν αγκαλιές και μουσουδιές και η Πασιφάη μέσα χαίρεται και ο Δέδαλος δεν μιλάει τίποτα να μη μάθει ο Μίνωας και ο Μίνωας ζητάει τη γυναίκα του. «Ε, Πασιφάη, πού είσαι» και ο καιρός περνάει. Και από τις αγκαλιές της Πασιφάης με τον Ταύρο βγήκε ένα παιδάκι. Μισός άνθρωπος με κεφάλι Ταύρου. Ο Μινόταυρος. Και έχει και αυτός τη δικιά του ιστορία. Και ο Μίνωας είδε το παιδάκι. Είδε πως η Πασιφάη πια δεν τον εθέλει. Έχασε τα λογικά της. Αγάπησε τον Ταύρο που άλλοι λένε πως δεν ήταν ζώο, αλλά ήταν στρατηγός. Ένας μεγάλος στρατηγός Ταύρος το όνομά του. Λέει ο Μίνωας. Κατάλαβα πως αυτή είναι η οργή του Ποσειδώνα. Και χαμηλώνει το κεφάλι. Δεν εμάλωσε την Πασιφάη, δεν εμάλωσε τον Ταύρο, δεν εμάλωσε τον Μινόταυρο. Μόνο τον έβαλε τον Μινόταυρο μέσα στο λαβύρινθο. Έμεινε ο Μίνωας βασιλιάς της Κρήτης για χρόνια πολλά. Και ήρθανε κι άλλοι βασιλιάδες και λένε πως πήρανε κι αυτοί το όνομά του. Μίνωας, Μίνωας, Μίνωας. Μινωική Κρήτη ονομάστηκε η εποχή. Και έτσι τελείωσε η δεύτερη ιστορία μας.
έχουμε και μια μικρή. Το μικρό το πιθαράκι. Έχετε όρεξη να την ακούσετε κι αυτή? Τόση δά είναι. Πάω να ανακατέψω. Τώρα θέλω να βρω μια ιστορία που να έχει μέσα... δράση. Να έχει μέσα έρωτες, να έχει μέσα πάλι. Για μινοήτες να λέει. Ανεκατεύω να βρω. Για να δούμε τι θα βρούμε. Αυτή. Για να δω. Τι λέει μέσα το χαρτάκι μου. Λοιπόν, λέει ο Τάλος. Να ρωτήσω τον Ερίκο, βρε παιδιά. Είναι σωστή η ιστορία να την πω? Εντάξει. Η ιστορία του Τάλο. Νομίζω πως τη θυμάμαι. Είναι τόση δα μικρή. Ναι, αρχίζω. Μια φορά και έναν καιρό, στα χρόνια τα μινωικά, ήτανε ο μεγάλος ο τεχνίτης ο Δέδαλος, που έφτιαχνε στο εργαστήρι του ένα σωρό πράγματα. Έφτιαξε μια μέρα με μέταλλο χαλκό. Χτυπούσε και πελεκούσε και καάρφωνε και βίδωνε και έχτισε ένα μεγάλο, μεγάλο ρομπότ. Έφτιαξε ο Δέδαλος ένα ρομπότ μεταλλικό που κουνιότανε και περπατούσε και μιλούσε. Πάει ο Δέδαλος το μεγάλο το ρομπότ να το δείξει στο βασιλιά το Μίνωα. Να του πει το μπράβο ο βασιλιάς. Φτάνει ο Δέδαλος, δείχνει το ρομπότ στο Μίνωα και του λέει: «Ορίστε, βασιλιά μου, τι έφτιαξα για σένα. Τώρα που είσαι σωστός και δίκαιος βασιλιάς, ορίστε, αυτό το μεγάλο το ρομπότ σου πρέπει για να βασιλεύεις και κανένα να μη φοβάσαι. Με αυτό το ρομπότ δεν χρειάζεται να έχεις ούτε στρατό, ούτε πολεμιστές, ούτε τίποτα. Δεν χρειάζεται να χτίσεις τείχος γύρω από την Κρήτη, γύρω από την Κνωσό. Όχι. Αυτό το ρομπότ που σου έφτιαξα είναι αίτητο. Κανένας δεν τον νικάει. Ούτε σπαθιά, ούτε τόξα, ούτε βέλη, τίποτα». Ο Μίνωας βλέπει το μεγάλο το ρομπότ. Βλέπει τα μάτια του που βγάζανε σαν φωτιές και καταλαβαίνει πως κοιτούσανε μακριά και μπορούσε με αυτό το ρομπότ να είναι ήσυχος. Πώς να το βγάλει? Να τον επεί και του έρχεται η ιδέα, να τον επεί Τάλο. «Εσύ θα είσαι ο φύλακας της Κρήτης», λέει ο Μίνωας τον Τάλο, και ο Τάλος ακούει και συμφωνεί και κουνάει το κεφάλι. «Κάθε πρωί θα σηκώνεσαι και θα γλακάς από τη μια άκρη της Κρήτης στην άλλη και πάλι πίσω. Και αυτό θα το κάνεις 3 φορές. Ακούς, Τάλο?» Και το ρομπότ ακούει. Κουνάει τα χέρια, κουνάει το κεφάλι. «Ναι, βασιλιά Μίνωα», φωνάζει. Και αρχίζει ο Τάλο. Ο Τάλος αρχίζει και τρέχει κάθε πρωί από τη μια άκρη της Κρήτης μέχρι την άλλη, από την Κύσαμο μέχρι το Λασίθι και ακόμη πιο πέρα. Άλλα ονόματα είχανε τότε, αρχαία. Και γυρίζει πίσω και ξανά τα ίδια και τρέχει ο Τάλος με τα μεγάλα του τα πόδια, με τις μεγάλες του χερούκλες. Πατά και τρέμει γης. Και όλοι τον εφοβούνται, κάνουνε στην άκρη να περάσει ο Τάλος, ο φρουρός της Κρήτης. Άμα καμιά φορά ο Τάλος δει κανέναν
εχθρό, κανέναν πειρατή να έρχεται από μακριά να κάνει κακό στο νησί. Σηκώνει με τις χερούκλες του βράχια μεγάλα. Παίρνει φόρα και ρίχνει στη θάλασσα να βουλιάξει τα πλοία. Και κανένας δεν μπορεί να κάνει κακό στην Κρήτη και στην Κνωσό. Ο Τάλος τα φυλά. Σπουδαίος φύλακας, σπουδαίος πολεμιστής. Μια μέρα, εκεί που γλακούσε ο Τάλος από τη μια Κρήτη, από την μια άκρη της Κρήτης στην άλλη, βλέπει σε ένα βουνό ψηλά ένα καράβι αλλιώτικο από τα άλλα, πάρα πολύ μεγάλο, και ερχότανε κατά πάνω στο νησί. Στένει τα μάτια του να δει και βλέπει πάνω ναύτες, πολλούς, να σέρνουνε κουπί, να στείνουνε τα πανιά και να φωνάζουνε. Καταλαβαίνει ο Τάλος πως δεν είναι για καλό. Σηκώνει βράχο μεγάλο, να ρίξει στο καράβι, να το τρομάξει, να το διώξει μακριά. Και οπ! Ρίχνει ο Τάλος το βράχο και το καράβι όπως ήτανε, οπ! Παραλίγο να χτυπηθεί. Φωνάζουνε οι ναύτες, αργοναύτες το όνομά τους. Βοήθεια! Δεχόμαστε επίθεση! Μαζέψτε τα πανιά! Γρήγορα τα κοπιά! Να φύγουμε μακριά! Και μπροστά στην πλώρη του καραβιού στεκότανε μια κοπέλα. Χωρίς καθόλου να φοβάται, χωρίς καθόλου να φωνάζει. Μόνο χαμογελούσε αυτή η κοπέλα, γυρίζει στους ναύτες, στους αργοναύτες και τους λέει «Ε, παλικάρια! Μη φοβάστε. Εγώ θα κάνω κουμάντο». Γυρίζει η κοπελιά και στένει κι αυτή τα μάτια της και βλέπει από μακριά στην πλώρη του καραβιού που ήταν, βλέπει τον Τάλο, το ρομπότ, το φοβερό πολεμιστή, το φρουρό της Κρήτης. Και ματιά-ματιά σμίγουνε. Βλέπει τον Τάλο στην κοπελιά, βλέπει η κοπελιά τον Τάλο. Και αρχίζει η κοπελιά να λέει λόγια μαγικά, σαν τραγούδι. Και ο αέρας φυσάει και της παίρνει τα μαλλιά και παίρνει και το τραγούδι και το πάει στον Τάλο. Και από μέταλλο ήταν αυτός, ρομπότ, όμως το τραγούδι τον εμάγεψε και χωρίς καρδιά άρχισε να αισθάνεται μια φλόγα στο μπέτι του. Και εκεί που ήταν ο Τάλος με το βράχο ψηλά στα χέρια έτοιμος να τον εξαναπετάξει, χάνει τη δύναμή του και αφήνει το βράχο να πέσει χάμε. Πιάνει το μπέτι του ο Τάλος και νιώθει πως έχει πυρώσει και καίει από έρωτα. Βλέπει ο Τάλος την κοπελιά και δεν αλλάζει τη ματιά του. Μαγεμένος πάνω από το βουνό, ξεκινά να πηγαίνει πέρα προς τη θάλασσα και κατεβαίνει ο Τάλος. Χωρίς να αλλάζει τη ματιά του, να πάει κοντά στην κοπελιά, να την επιάσει, να της δώσει ένα φιλί. Αρχίζει ο Τάλος να κατεβαίνει και το βήμα του γρήγορο και γρήγορο και πιο γρήγορο και πιο γρήγορο να φτάσει γρήγορα στην κοπελιά. Δεν προσέχει και όπως κατέβαινε το βουνό, πατά σε μια πέτρα και οπ! Πέφτει ο Τάλος κάτω. Και όπως ήταν μεγάλο, το ρομπότ, το σώμα του, τα χέρια του, τα πόδια του, η κεφάλα του σωριάζονται κάτω και μια πέτρα, αυτή που πάτησε και σκόνταψε, του βγάζει το καρφί το μεγάλο που είχε πίσω στη φτέρνα του. Το καρφί αυτό τον εκρατούσε γερό και δυνατό. Έχασε ο Τάλος τη δύναμή του, βγήκε το καρφί από τη φτέρνα του και σωριάστηκε ο Τάλος κάτω
ένας σωρός σίδερα. Η Μύδια, η κοπελιά που δεν ήταν άλλη από τη μεγάλη μάγισσα, γύρισε στους αργοναύτες και είπε: «Ορίστε λοιπόν, τον νίκησα το σπουδαίο φρουρό της Κρήτης. Τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας». Και έτσι λοιπόν ο Τάλος, το μεγάλο ρομπότ της Κρήτης, ο σπουδαίος φρουρός της, που ένιωσε τον έρωτα στον πέτη του, στο στήθος του, όμως δεν επρόλαβε να αγαπήσει τη γυναίκα που είδε και έβαλε μέσα στα σωθικά του, τέλειωσε και σωριάστηκε. Και έτσι η ιστορία, παιδιά, ολοκληρώθηκε. Είναι μια πονεμένη ιστορία. Άλλωστε, αυτό λέει και το όνομά του. Τάλος. Δηλαδή, ταλέπορος. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ελπίζουμε να σας άρεσαν οι ιστορίες και να γέμισαν την κοιλίτσα σας. Κλείστε τα μάτια και ταξιδέψτε τώρα με τα αρχαία μουσικά όργανα του Ερίκου. Γεια σας από μένα.